με αυτιά έτσι, πολύ καλά τις επισημάνσεις όλων των φορέων του επιτελείου και των παραγωγικών τάξεων. Τίποτε περισσότερα θα μας πει στην ομιλία του, στην δεύτερη θα έρθει για τα γένεια της εκθέσεως. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις, διότι μεταφέρονται τα προβλήματα και οι προτάσεις όλων των φορέων του στον κόσμο και στην κυβέρνηση. Περιμένουμε για τις λύσεις που θα δούμε. Ένα λόγο που διάβολα ενδεχομένω να είναι οι υπηρεσίε πλέον στην καλλιεργητική και λόγω τη κοινωνικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όπω και σε όλε τι περιφερειακέ ενότητε που κάνει να συνορεύουμε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό κέντρο όπω εμεί το Θεσσαλονίκη, να λειτουργούν ουσιαστικά και να έχουν πιο μεγάλο πρόβλημα στο προσωπικό από αστυνομία, υγεία, πρόσβαση σε δεύτερο βαθμό τη αποδίκηση, ακόμα και εμεί έχουμε ελπίδε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που θα όλες αυτές οι υπηρεσίες, είτε είναι ηλεκτρικός μηχανισμός, είτε υπηρεσίες που είναι προς τους επιχειρηματίες και όχι μόνο σε όλους τους πολίτες του τόπου, να συνεχίσουν τα ηλεκτρικά κανονικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έδωσε το Πρόεδρο, ήταν το πρόβλημα του νερού, και λόγω της κοινωνικής κρίσης γίνεται και ιδιαίτερα έντονο στον νομό και για τον τουρισμό, αλλά κυρίως για τους παραγωγούς, κυρίως για τις 25.000 κατοικίες και τις μεταπηρικές μονάδες τόπου. Έγινε μια συζήτηση μέσα από τα κύματα των συλλόγων τάξεων που είχαν όχι μόνο την πόλη των ζώων και χώρων που ήταν αδύνατο να τα λύσουν. Εγώ τους ζήτησα να μας εγκαταλείψουν και να τα πράξουν να μην σημαντικά σκοτώνει τις επιχειρήσεις που έχουν αν δεν βρούμε λύση με την εξωτερική δυστυχώς δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε. Πρώτα μάλιστα να συμμετέχει και ο κόσμος στο θέμα της εξωτερικής, δηλαδή να μποϊκοτάρει όλα τα προϊόντα τα οποία εμεί και άλλο δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά. Το δεύτερο θέμα το οποίο του είπα ήταν για την κάρτα εργασίας. Γιατί η κάρτα εργασίας δεν μπορεί δυστυχώς να ενεχθεί από τις κρίσεις με 2-3 άτομα που έχουν μικρές εργασίες. Άρα λοιπόν η κάρτα εργασίας πρέπει να ξεκινήσει από ένα αριθμό ατόμων και πάνω. Μου είπε ότι θα σταματήσει στην αιτία της εισαγωγής. Ένα τρίτο που είπαμε μέσα ήταν για το τεχνικό εισόδημα. Δεν υπάρχει τεχνικό εισόδημα στο εμπόριο σε κανένα μέρο του κόσμου. Το εμπόριο έχει κέρδη και τιμή. Δεν μπορεί ένα κράτο να σταματήσει. Οπότε τι θα γίνει στην ομιλία του κόσμου. Και επίση και τα πολιτεία που ζήτησαν να κάνει κράτο αγορών και όχι κράτο συνενώσει επιχειρήσεων. Κράτο αγορών σημαίνει ότι αγοράζουν επίσης όλες τις τεράστιες μεγάλες μαγειρικές εταιρείες. Υπάρχει ένα σχέδιο στο ελληνικό σώμα που θα μας δώσει το είναι πολύ ενδιαφέρον και το ίδιο θα μας απαντήσει η εταιρεία της όπως είναι η εκπαίδευση που πρέπει να συνδεθεί με τον εκπαιδευτικό κόσμο ώστε να δημιουργήσουμε τρόπους που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για το προσωπικό μας για την καινούργια ψηφιακή εποχή αλλά και για τις καινούργιες περιβαλλοντικές και γενικότερα προοπτικές που υπάρχουν σε επιχειρήσεις για μείωση του προϋποθέσεις. Αφενός, αφετέρου είναι το θέμα της εξειδίκευσης για τις εξαγωγές πρέπει να γίνουν στα πανεπιστήμια ειδικές εξωστρέφειας και θα πρέπει επίσης στα εκδημοκρατήρια με όλοι αυτοί οι εκδημοκρατήριοι άνθρωποι να βοηθήσουν προς τις εξωστρέφειες μέσα από όλη αυτή την συζήτηση προέκυψε θέματα τα οποία θα βοηθήσουν πιστεύω και στα οικονομικά θέματα τα οποία αναφέρθηκε ως θέμα της τράπεζας των επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων και τα
κάποια κίνητρα. Πιστεύω να καταλαβαίνουμε όλα αυτά στην ομιλία που θα έρθει να γίνει. Είσαι τον Πρωθυπουργό με τη βοήθεια που έδωσε στο Δήμο Θεσσαλονίκης την οικονομική ενίσχυση όσον αφορά την καθαριότητα. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό την βελτίωση στην κατάσταση στις πλήνες εισόδου της Βορείου Ελλάδος και τέλος ζήτησα να έρθει όσο νωρίτερα γίνεται η σύνδεση του μετρό του σταθμού της Μίκρας με το αεροδρόμιο, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ένα city break προορισμό που χωρίς αυτή τη σύνδεση είναι μειονεκτικό σε σχέση με όλους τους city break προορισμούς που έχουν στον Πρωθυπουργό. Σαν Ομοσπονδία καταθέσαμε ένα υπόβλημα που αφορά σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ελεύθερη και την υπομεσαία επιχείρηση. Σαν κύρια θέματα μας ήταν το άδικο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο έχει επιβάλει η κυβέρνηση για το 2024, το οποίο θεωρείται από εμάς πάρα πολύ άδικο, γιατί είναι ο ρεφρόνιος. Ζητήσαμε την κατάληψη αυτού. Ζητήσαμε να αυξηθεί τις φορές σε ό,τι αφορά το τέλος πνευματός από 8 σε 12 δόσεις. Ζητήσαμε να γίνει το τέλος και να καταργηθεί το τέλος πνευματός από τις αρμονικές επιχειρήσεις, αλλά και να μειωθεί από τα νομικά πρόσωπα.